Aprilia RS660. Μία super sport μοτοσυκλέτα με κατά τη χαμηλότερες επιδόσεις, αλλά σε τιμή που μπορεί να την αντέξει ένα μεγαλύτερο μέρος του αγοραστικού κοινού. Θέλουμε λοιπόν να πεθάνει η Superbike και η Super Sport κατηγορία? Ας συνεχίσουμε να βγάζουμε μοτοσυκλέτες με 200 άλογα και τιμές 20 με 30.000 ευρώ. Δεν θέλουμε να πεθάνει και θέλουμε να έρθει και περισσότερος κόσμος. Μοτοσυκλέτες σαν το RS660 είναι η συνταγή για να φέρεις κόσμο σε μια κατηγορία η οποία ουσιαστικά πεθαίνει. Και τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Και το κράτημα το έχει και τα φρένα τα έχει και τη δύναμη την έχει. Προσέξτε όμως, 95 ήπια, έτσι, και γύρω στα 190 κιλά. Ουσιαστικά μιλάμε για κάτι ανάμεσα σε ένα δίχρονο 2,5, όσοι θυμούνται παλιά, και σε ένα 600, τετράχρονο. Στην πίστα είναι μια εκπληκτική μοτοσυκλέτα για να την οδηγείς στο όριο. Έχει μια μικρή τρυπούλα στη μέση. Μόλις την αποφύγεις όμως, είναι ένα ποίημα. Το shifter δουλεύει εκπληκτικά, τα ηλεκτρονικά της τα έχει full, τα βγάζεις κιόλας και παίρνεις κλίσεις όπως με οποιαδήποτε άλλη μοτοσυκλέτα. Μάλιστα μπορεί να έχει οικονομικότερο πίσω αμορτισέρ που δεν έχει μοχλικό, παρόλα αυτά είναι το καλύτερο αμορτισέρ χωρίς μοχλικό που έχω οδηγήσει ποτέ. Έχουν κάνει φανταστική δουλειά στις αναρτήσεις, είναι πραγματικά μια μοτοσυκλέτα που ξεχωρίζει στο κράτημα και ξεχωρίζει επίσης και στην εμφάνιση, καθότι η Aprilia την αντέγραψε για την εμφάνιση της επόμενης RSV4. Κάτι λέει αυτό. Τα έχει λοιπόν όλα. Γκάζει όσο χρειάζεται. Φρένα εκπληκτικά. Κράτημα απίστευτο. Εμφάνιση που δεν έχει όμοιο και μπορεί να την αντέξει η τσέπη σας. Κάτι που καταφέρνει εξαιρετικά το Aprilia είναι ότι μπορεί να οδηγηθεί τόσο σε πίστα όσο και σε δρόμο και να τα καταφέρνει υπέροχα και να μην σε κουράζει. Δηλαδή, φυσικά θα σε κουράσει μέσα στην πόλη. Έχει κλοπών άλλωστε, παρόλο που είναι πάνω από τις πλάκες του τιμονιού. Έχει ένα κινητήρα ο οποίος βγάζει αρκετή ζέστη. Όμως το τιμόνι κόβει πάρα πολύ. Ο κινητήρας είναι φιλικός, τα φρένα είναι φιλικά, δεν έχουν δάγκωμα αρχικό. Έχει ένα σωρό ηλεκτρονικά τα οποία θα αποτρέψουν την πλαγιολίσθηση, θα αποτρέψουν τη σούζα, θα το κάνουν πολύ ελεγχόμενο. Έχει υπέροχα όργανα που θα σου δίνουν trip computer, ενδείξεις κατανάλωσης κτλ. Και θα μπορέσεις να κινηθείς και στον επαρχιακό, να κάνεις και το ταξίδι σου και να πας και στην πόλη με κάποιες παραχωρήσεις. Στην πίστα επίσης είναι ένα μηχάνημα το οποίο δεν θέλει καμία αλλαγή. Έχει κορυφαία φρένα, Brembo, βλέπετε, έχει λάστιχα από το πρώτη τοποθέτησης Rosso Corsa. Έχει ό,τι χρειάζεται να μην βάλετε ούτε ευρώ και να κάνετε το track day σας. Και track day και επαρχιακό και καθημερινή μετακίνηση. Και track day και επαρχιακός και καθημερινή μετακίνηση. Με ελάχιστες παραχωρήσεις και με μεγάλη ευχαρίστηση. Κοιτάξτε το χαμόγελο μου.